Αθνοφιλετισμός, αθνοφιλετισμός είναι αίρεση. Έχει καταδικαστεί από την Εκκλησία. Πες το αγάπη για την πατρίδα, να το πούμε πιο σωστά, έτσι. Αλλά η οποία αγάπη, ναι, δεν πρέπει να μας κάνει να οργιζόμαστε και να μισούμε τους ανθρώπους που, ας το πούμε έτσι, κακοποιούν την πατρίδα, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους αφήσουμε ανεξέλεκτους, έτσι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Στην καρδιά μας όμως, οφείλουμε να αγαπάμε τους πάντες και τους εχθρούς μας, έτσι. Άλλο τώρα τι μέτρα θα πάρουμε για τους εχθρούς μας, της πατρίδας, τους εχθρούς, έτσι, που δεν είναι ένας προσωπικός εχθρός, αλλά βλάπτει όλους τους συμπατριώτες, έτσι. Βλέπετε, ο Χριστός μας, ας πούμε, τον ίδιο σκίζανε, όχι τη σημαία, ας πούμε, το σταυρό, θα λέγαμε σήμερα, αλλά τον ίδιο το σταύρωσανε και έλεγε, Θεέ μου, Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν, έτσι, τους υπερασπίζεται. Αυτό που λέει είναι ένα επιχείρημα υπέρ τους, στο Θεό Πατέρα. Υπέρ ποιον, υπέρ των σταυρωτών του. Δεν αρκεί να πει συγχώρεσέ τους, βάζει και ένα επιχείρημα, σαν να είμαστε σε ένα δικαστήριο και να επιχειρηματολογεί τώρα ο κατάδικος υπέρ αυτών που τον σφαγιάζουν, ας πούμε. Καταλάβατε, εκεί είναι, φαίνεται η χριστιανοσύνη μας. Να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ αυτών. Να πεις τον καημένο, γιατί σκίζει τη σημαία, δεν ξέρει τι κάνει. Κάποιος τον πλήρωσε, κανένας Ρότσιλντ. Να βάλεις καλούς λογισμούς, και έτσι είναι. Ξέρω τέτοια παιδιά που ήταν αναρχικοί και μετά γυρίσαν και ξομολογούνταν και γίνανε άγια παιδιά. Και στα 20 πετάγανε πέτρες στους αστυνομικούς και σκίζανε σημαίες και έγανε σημαίες κλπ. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Και μπορεί κάποια στιγμή να μεταστραφούν και εκεί που τρέχει με 200 χιλιόμετρα στην κόλαση, να τρέξει με τα ίδια χιλιόμετρα στον παράδεισο και να σε αφήσει εσένα παρασάγκας πίσω. Εσένα, τρόπος του λέει δηλαδή, καταλαβαίνετε, έτσι. Οπότε εκεί θα προσέξουμε να μην καταδικάζουμε ποτέ πρόσωπα. Πράξεις, ναι, είναι λάθος, φυσικά λάθος. Αλλά τα πρόσωπα να τα συμπαθούμε πάντα και να ελπίζουμε στη μεταστροφή τους, στη μετάνοιά τους. Βλέπετε, ο Χριστός μας, ας πούμε, τι προσπάθειες έκανε να μεταστρέψει τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Μην νομίζετε αυτά που λέει, υποκριτές, τάφοι και κονιαμένοι, περιάγεται όλη τη γη για να πιάσετε ένα μπροσίγητο και μετά και αυτό το βάζετε στην κόλαση μαζί με εσάς, κλείνετε την πόρτα, δεν αφήνετε και αυτούς που θέλουν να μπουν στον παράδεισο, τους κλείνετε και αυτούς την πόρτα και εσείς δεν μπαίνετε. Γιατί τα έλεγε αυτά? Και γιατί τους προκαλούσε, εντός εισαγωγικών, κάνοντας θαύματα το Σάββατο, δίνοντάς τους αφορμή να τον πούνε ότι παρανομεί, δεν τηρεί τον νόμο, για να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν την κακία τους? Από αγάπη το έκανε. Από αγάπη. Οπότε να νοιαζόμαστε και για αυτούς με αγάπη, έτσι, από αγάπη. Όχι απλώς να οργιζόμαστε. Να οργίζεσαι με την πράξη, ναι. Με την αμαρτία, ναι. Αλλά με τον αμαρτωλό, ποτέ, έτσι. Αυτό. Αυτό να το κρατάμε πάντα. Και με τον αιρετικό ακόμα. Την αίρεση τη μισούμε, αλλά τον αιρετικό τον αγαπάμε και προσευχόμαστε γι' αυτό. Έτσι, είναι ένας βαθιά τραυματισμένος. Λέει μια ωραία εικόνα ο Άγιος Πορφύριος. Πες, λέει, ότι περπατάς στην έρημο, εκεί αμέριμνος, και ξαφνικά βλέπεις μια σκηνή τρομακτική. Βλέπεις ένα λιοντάρι που έχει βάλει κάτω έναν άνθρωπο και είναι έτοιμο να τον φάει. Και εσύ τι κάνεις? Παίρνεις μια πέτρα και αρχίζεις και χτυπάς τον άνθρωπο. Αυτή είναι η κατάκριση. Ενώ δεν φταίει ο άνθρωπος ο καημένος, φταίει ο διάβολος που τον έχει βάλει κάτω και τον κάνει να μαρτάνει. Θα πεις και ο ίδιος έδωσε αφορμές, φυσικά, δίνει και ο άνθρωπος. Αλλά εκείνη την ώρα ο διάβολος τον έχει βάλει κάτω και είναι έτοιμος να τον κολλάσει, να τον βάλει στην κόλαση. Εσύ παίρνεις την πέτρα και αντί να χτυπήσεις το λιοντάρι, έτσι χτυπάς τον άνθρωπο. Οπότε τι κάνει το λιοντάρι? Φεύγει από εκείνο και έρχεται σε σένα. Αυτό γίνεται μετά. Καταλάβετε, και εκείνο που είχε πάθει εκείνος, το παθαίνει εσύ μετά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κατάκρισης.